Πάμε στα τερτύπια του καιρού. Έβρεξε στην Κρήτη. Εδώ στο Ηράκλειο έριξε έτσι αρκετή βροχούλα τις πρώτες πρωινές ώρες. Τώρα δεν βρέχει, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που έχω μέχρι και να μπούμε στο στούντιο. Ο κύριος Λέκας θα μας πει περισσότερα για το αν θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, μικρή ομπρέλα, κύριε Λέκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφαγγενάκη, καλησπέρα στον κύριο Σαββίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε με αυτή την πολυπόθητη βροχούλα για το νησί μας. Ποια είναι η εικόνα για όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης? Δηλαδή είχαμε βροχές και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Και αν αναμένεται να τις δούμε να συνεχίζονται και το αμέσως επόμενο διάστημα? Ναι, πρέπει να πούμε ότι η καλοκαιρία αυτή, γιατί εγώ καλοκαιρία τη χαρακτηρίζω, ξεκίνησε από το Σάββατο, έδωσε βροχές. Βλέπετε, αν δεν βρέξει την πόλη μας, δεν καταλαβαίνουμε το τι μπορεί να γίνεται, ναι, σε περιφερειακό επίπεδο. Έβρεξε λοιπόν σε αρκετές περιοχές και των Χανίων και του Ρεθύμνου το Σάββατο το βράδυ και μάλιστα καλές βροχές με 25 χιλιοστά, με 15, με 8, με 10 χιλιοστά. Ήταν μια καλή βροχή. Την Κυριακή το απόγευμα έβρεξε λίγο προς το Ηράκλειο, ενδοχώρα και νότια κυρίως, όχι βέβαια στην πόλη του Ηρακλείου, ενώ η Ανατολική Κρήτη δεν είδε κάτι το ιδιαίτερο. Σήμερα όμως που περιμέναμε και την κύρια θα λέγαμε έκφραση της καιρικής κατάστασης λόγω της διαταραχής που θα περνούσε, περιμέναμε, δεν σας το κρύβω, τουλάχιστον στην αρχή που είδαμε τη διαταραχή αυτή, αρκετά περισσότερα φαινόμενα. Παρόλα αυτά εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Η Δυτική Κρήτη και πάλι σημείωσε τα υψηλότερα βροχομετρικά, με περιοχές να ξεπερνούν ακόμη και τα 30 χιλιοστά ύψος βροχής, ενώ οι περισσότερες κοιμάθηκαν κοντά στα 10 με 15 χιλιοστά. Βέβαια ήταν και άλλες περιοχές με λίγο λιγότερο. Λίγο λιγότερη βροχή είδε το Ρέθυμνο, όπου έβρεξε και πάλι σε ολόκληρο το Ρέθυμνο. Με τις βροχές εκεί να φτάνουν περίπου γύρω στα 10 με 15 χιλιοστά. Περνάμε μετά στο Ηράκλειο, όπου είδαμε το Ηράκλειο να σημειώνει κάποια βροχή προς το μεσημέρι, με ύψη βροχής τα οποία ήταν από 2 έως 4 χιλιοστά. Φτωχά θα λέγαμε, φτωχή παροχή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά σε περιοχές του Ηρακλείου είδαμε να κυμαίνεται από 5 μέχρι 10 χιλιοστά και μάλιστα και στα νότια. Έβρεξε, φανταστείτε, μέχρι και στο Τιμπάκι. Ήταν τέτοια η διαταραχή, όπου περνώντας το σύστημα σάρωσε ολόκληρη την Κρήτη. Και βέβαια βροχές είδαμε και στην Ανατολική Κρήτη, στο νομό Λασιθίου, όπου εκεί σημειώθηκαν και πάλι λίγες τοπικές βροχές, τα 5 με 10 χιλιοστά ήταν κάποιες περιοχές, αλλά βέβαια οι περισσότερες ήταν με λίγο λιγότερα ύψη βροχής. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος, ίσως τώρα για λίγο ακόμα σε τοπικό επίπεδο, σε ανατολικές περιοχές και ορεινά κυρίως, μπορεί να έχουμε ακόμα κάποια ασθενή παροδική βροχή, πάντως κλείνει ο κύκλος και ουσιαστικά η διαταραχή αυτή περνώντας ανατολικότερα αφήνει πίσω της ένα πεδίο με καλές καιρικές συνθήκες που θα το δούμε πολύ καλά από αύριο. Άρα κύριε Λέκα, το βράδυ δεν αναμένουμε έτσι βροχές ιδιαίτερα, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, μόνο σε καμιά ορεινή περιοχή εξαιτίας του ότι μπαίνει λίγο το βοριαδάκι, θα το δούμε, εμείς θα το καταλάβουμε αύριο το πρωί όπως και τις πρωινές ώρες, σε καμιά ορεινή περιοχή λόγω του ότι μπορεί να συγκεντρωθούν κάποιες νεφώσεις, κάτι πολύ ασθενές και παροδικό, κάτι που μετρολογικά δηλαδή δεν του δίνουμε και κάποια ιδιαίτερη αξία. Αλλά ουσιαστικά ο κύκλος έχει ολοκληρωθεί της καιρικής κατάστασης. Τώρα αύριο Τρίτη θα έχουμε το βόρειο ρεύμα, όπως σας είπα, που θα ξεκινήσει από απόψε το βράδυ. Ένα βόρειο ρεύμα που δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο, στα 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια μπορεί να φτάνει μέχρι και 5 ως καταβάτης. Και η καιρική κατάσταση θα είναι πάρα πολύ καλή. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις στα ορεινά, αλλά δεν θα είναι τίποτα το ιδιαίτερο για να περιμένουμε φαινόμενα και τα διαστήματα βέβαια ηλιοφάνειας περισσότερα. Η θερμοκρασία λίγο-λίγο ανεβαίνει από αύριο. Με τη διακύμανση το βράδυ βέβαια θα κάνει ψύχρα έως και αρκετό κρύο στην ενδοχώρα και τα ορεινά. Έβρεξε κιόλας και αυτό δίνει έτσι την αίσθηση ότι θα έχουμε λίγο ψύχρα στις ορεινές περιοχές. Ενώ οι μέγιστες αύριο θα κυμανθούν γύρω στους 24 μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου για τα νότια. Η Τετάρτη επιφυλάσσει επίσης καλές καιρικές συνθήκες. Θα δούμε όμως την Τετάρτη δυτικούς ανέμους αρκετά ενισχυμένους, κάτι που πρέπει ας δείξουμε λίγο προσοχή, αν και η βροχή πιστεύω ότι έχει αναστείλει κάποιους κινδύνους για φωτιές, αλλά οι δυτικοί θα ενισχυθούν την Τετάρτη, με την έντασή τους να φτάνει τα 5 με 6, τα δυτικά εδώ ίσως και τα 7 μποφόρ για τις θαλάσσιες περιοχές. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει ακόμα λίγο υψηλότερες τιμές και ίσως τη δούμε κατά τόπους να ξεπερνάει κυρίως τα ανατολικά
τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη χαρακτηρίζεται και αυτή γενικά από καλές καιρικές συνθήκες, όπως και η Παρασκευή. Κάποιες νεφώσεις θα υπάρχουν. Είμαστε σε φθινοπορεινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται σε πολύ τοπικό επίπεδο κάτι, αλλά πολύ ασθενές και παροδικό. Και αισιοδοξούμε από το Σάββατο να δούμε μια καιρική κατάσταση λόγω μιας αρκετά σημαντικής διαταραχής που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή στην υπόλοιπη Ελλάδα, περνώντας και επηρεάζοντας και το νησί μας, να δούμε πάλι κάποιες βροχές. Μέχρι πρότινος τα δεδομένα ήταν πολύ πολύ καλά, αλλά τώρα το έχει λίγο εξομαλύνει, αλλά σε κάθε περίπτωση κρατάμε την ελπίδα μας να πάμε καλά στο Σάββατο και την Κυριακή, όπου θα είναι σύστημα καθαρά τύπου, ας το πούμε, χειμερινό. Άρα όποιες βροχοπτώσεις ενδεχομένως να περιμένουμε από εδώ και στο εξής ξανά, είναι για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πλέον, κύριε Λέκα, έτσι? Ναι, ναι. Τώρα αυτές τις μέρες θα δουλέψει ο καιρός πάλι λίγο τουριστικά. Ναι. Γιατί ο τουρισμός, είπαμε ότι τώρα είναι στις χαρές του με τέτοιες καιρικές συνθήκες και με πολύ καλές θάλασσες. Και με πολύ καλές θερμοκρασίες. Ναι, δηλαδή ακόμη οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για όσους βρίσκονται σε περίοδο διακοπών. Για όλους εμάς που προβληματιζόμαστε λίγο για το ποιες είναι οι συνθήκες που διαμορφώνονται από αυτή την παρατεταμένη καλοκαιρία, κύριε Λέκα, είναι συνθήκες προβληματισμού, έτσι? Ναι, και μαθημάτων από τη φύση. Το οποίο μην το παίρνουμε αρνητικά. Ναι, η φύση μας διδάσκει να πάρουμε μηνύματα. Αν δεν τα πάρουμε τα μηνύματα, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Με το σημαντικότερο αγαθό που λέγεται νερό, το λέω παντού, το λέω πάντα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε λύσεις. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ πολύ πιο δύσκολα ενδεχόμενα σε μελλοντικούς χρόνους, και αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν και δεν είναι ανάγκη να το αποδίδουμε πουθενά αλλού παρά στην ιστορία επαναληψιμότητας κάποιων φαινομένων. Πάντως αυτή η θερμοκρασία που φαίνεται να πέφτει από το επόμενο Σάββατο, κύριε Λέκα, βλέπετε ένα πιο χειμερινό σκηνικό, έρχεται για να μείνει? Μπαίνουμε λοιπόν σε χειμερινούς ρυθμούς ενδεχομένως από το Σάββατο? Κοιτάξτε, απόλυτα σε χειμερινούς δεν θα το έλεγα. Είναι ένα αρκετά έντονο σύστημα, το οποίο θα φέρει στην πορεία τους βοριάδες και θα περάσει βέβαια σαν σύστημα προς την Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε, εκεί θα κάνει ένα άλλο κακό. Θα πάει προς την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που ξέρουμε τώρα εκεί τι θα προκαλέσει. Σε κάθε περίπτωση, ο βοριάς που θα φέρει, ναι, σίγουρα θα ρίξει αρκετά τις θερμοκρασίες. Δεν νομίζω ότι θα κρατήσει πάρα πολύ. Και αυτό για όσους αντέχουν μπορεί να κάνουν και εξοικονόμηση. Αλλά σίγουρα ρίχνοντας θερμοκρασίες αρκετά κάτω από τους 10 βαθμούς, θα έλεγα, τουλάχιστον το βράδυ κάτω, αρκετά κάτω από τους 10, ναι, προφανώς αυτή η ψυχρότητα η οποία θα έρθει, αν μείνει και για κάποιο διάστημα, σίγουρα θα μας οδηγήσει μετά και στο να πούμε πιο χειμερινή περίοδο και φυσικά να πούμε και στα θερμαντικά μέσα, κάτι που τώρα δεν τα έχουμε ανάγκη και τόσο. Ναι, αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το καλό για μας, γιατί τι να πούν και άλλες περιοχές που ήδη το έχουν ανάγκη και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και πόσο ακριβή είναι η θέρμανση στις μέρες μας. Οπότε ας κρατήσουμε λοιπόν το καλό στοιχείο, να κρατήσουμε και τα μαθήματα που μας δίνει ο καιρός, όπως είπατε κι εσείς, και έτσι να πορευτούμε και να παίρνουμε και τις αποφάσεις μας και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέκα. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.